2024, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Τσιάρτας. Καλημέρα σας από τα Κύθηρα. Καλημέρα από τα αγαπητά μας Κύθηρα. Είχε πει ο μεγάλος Μητροπάνος, τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, αλλά τα Κύθηρα βρήκαν εμάς στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς να έτσι. Πάντα έχω έτσι στο πρόγραμμα να έρθω. Δεν έχετε έρθει ποτέ στο νησί. Αν και πέρασαν 50 χρόνια, ναι. Ήμουνα με ένα παλικάρι, καθηγητής ήταν το 1974, στη Ρόδο με τα γεγονότα της Κύπρου. Mm-hmm. Χαθήκαμε μετά που απολυθήκαμε. Έτσι. Και πάντα λέω και ξέρεις πάντα μένει. Με το καλό να σας δούμε λοιπόν κάποια φορά. Λοιπόν, σας ακούω. Λοιπόν, κύριε Τσιάρτα, βλέπουμε το κίνημα εδώ, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μόνο εθνικά. Είναι το κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας. Θα θέλαμε έτσι να δούμε τι είναι αυτό το κίνημα, να το γνωρίσουμε. Εσείς θα μας τα πείτε. Τι είναι ακριβώς, τι πρεσβεύει. Ξεκινήσαμε 4 Δεκεμβρίου του 2018. Μάλιστα. Κάναμε πολύ γρήγορα να προλάβουμε τις ευρωεκλογές το 19 σε 5 μήνες. Ναι. Απειρήμασταν χωρίς χρήματα πάντα. Μας κόψανε το Α1 για το σηματάκι που είχαμε το σταυρό που έχουμε στο έμβλημά μας. Και φέτος είπαμε να κάνουμε μία τρίπλα, να βάλουμε σκέτο τον τίτλο, αν δεν ενοχλεί ο τίτλος εθνικής ανεξαρτησίας. Είμαστε εθνικιστές, όχι με αυτά τα παλαβά του ναζιστικού μορφώματος που πέρασε και άρα δεν έκανε έχετε σχέση μεγάλη με αυτά. Ζημιά. Ναι. Μεγάλη ζημιά στον πατριωτικό χώρο. Μάλιστα. Εμείς είμαστε ο εθνικιστής, αγωνίζεται και παλεύει για όλους, για το σύνολο. Δεν ξεχωρίζουμε ανθρώπους. Σε αντίθεση με τους κομμουνιστές που στόχος τους είναι πάντα το εμφύλιο αίμα και το λένε και στο καταστατικό τους, το ΚΚΕ δηλαδή, ότι θα πάρει τα όπλα κατά των Ελλήνων. Αυτά εμείς έχουμε στόχο να το ακυρώσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ήδη το 50% της διαδρομής το κάναμε και θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου 19-9 του 2019 ότι και ο κομμουνισμός διέπραξε απίστευτα εγκλήματα. Να δούμε κάποιες από τις βασικές σας θέσεις, την ατζέντα σας λίγο. Λοιπόν, το Ευρωκοινοβούλιο, όπως μας λέει και ο Δόκτωρ Ραφ, είναι ναζιστικών καταβολών. Δηλαδή είμαστε συνέχεια του Τρίτου Ράιχ. Από 9 Μαΐου μπήκαμε στο Τέταρτο Ράιχ. Μία από τις αποδείξεις είναι ότι όλα τα στελέχη της ναζιστικής Γερμανίας είναι αυτοί που πρωτοέστησαν την ΕΟΚ, ας πούμε. Μην ξεχνάμε, ο Βάλτερ Φούνκ, δεξιχέρι του Χίτλερ, έβγαλε τον όρο ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ο Βάλτερ Χαλστάιν, δεξιχέρι του Χίτλερ, είναι ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί 10 συνεχή χρόνια. Μην ξεχνάμε, η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ ιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Βερνάρδο, αξιωματικό των SS, σύζυγο της βασίλισσας της Ολλανδίας Τζουλιάνας. Μην ξεχνάμε, 50.000 Γερμανοί Ναζί φυγαδεύτηκαν στην Αμερική με το πρόγραμμα Paperclip και άλλοι στην Αγγλία και άλλοι στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι 750 ευρωβουλευτές είναι άχρηστοι. Δεν κάνουν τίποτα απολύτως από τη στιγμή που όλοι οι κανόνες περνάνε μέσα στην αίθουσα το Ευρωκοινοβούλιο από μια μη εκλεγμένη επιτροπή που προήξατε η Φόντερ Λάιν, δεν μας ενδιαφέρει το όνομα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μη εκλεγμένη που κουμαντάρει τους 750 εκλεγμένους των κρατών. Άρα, ο ευρωβουλευτής που δεν έχει δυνατότητα να κάνει νόμο ή να ακυρώσει νόμο και κάθεται εκεί μέσα να λέει παρόν, όχι, ναι, τι δουλειά, τι λόγο έχει αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, μπορείτε να μου πείτε, το οποίο είναι υπεράνω
των Εθνικών Κοινοβουλίων βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας από 1 Ιανουαρίου του 2015. Απορώ με αυτόν τον τόρο που γίνεται και τη μανία για να τρέξουν να έχουν τα κόμματα επώνυμους για να μαζέψουν χιλιάδες ψήφους να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο. 21 έδρες είναι, θα μοιραστούν μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων. Εμείς ο στόχος μας είναι να πάρουμε ένα καλό ποσοστό για να χτυπήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο από έξω με πάρα πολλές κινήσεις. Μία πολύ βασική για εμάς τουλάχιστον είναι να θέσουμε εκτός νόμου τον κομμουνισμό στην Ελλάδα, να δικάσουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο για γενοκτονία και εθνοκτονία, προδοσία. Τα έχουμε τα στοιχεία όλα. Τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Εφόσον δικάσουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αποκαλύπτεται όλο το παρασκήνιο της μασονίας και των ευρεοσιονιστών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμη. Είτε με τον Αβραάμ Μπεναρόγια, είτε με τον Εμμανουέλ Καράσο, και θέλουμε να ταράξουμε πραγματικά τα νερά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να κάνουμε την πρώτη αντισιωνιστική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Με Εβραίους αντισιωνιστές και πολλά ονόματα μεγάλα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πρέπει να χτυπήσουμε. Θα εκθέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ίδιο το βιβλιαράκι του Γκούντεθοφ Καλέργη, το σχέδιο Πανευρώπη. Υπάρχει αυτό, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είναι μετανάστευση αυτή. Πιστεύω να είμαι κατανοητός και το κοινό σας. Σας ακούμε φυσικά. Εμείς δεν θέλουμε να λέμε να διώξουμε όλους τους ξένους κτλ. Απέλασε άπαντες. Με το βιβλιαράκι αυτό, το δικό τους. Πρέπει να αναδείξουμε και να αποδείξουμε ότι η Wall Street των χαζάρων Γερμανών τραπεζιτών χρηματοδότησε τον μπολσεβικισμό, τον σταλινισμό και τον ναζισμό. Αυτά γιατί μας τα αποκρύπτουν. Εγώ ντρέπομαι. Δεν μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα κάθε κράτους, τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεπίτρεπτο να διδάσκουν ψέματα και να μεγαλώνουν γενιές επιγενεών με τα ψέματα και μετά να ψάχνει ο κόσμος τι φταίει και τι φταίει και τι φταίει. Τι είναι αυτή? Η άγνοια του εκλογικού σώματος και των πολιτών γενικά που απομακρύνεται σταδιακά, πιστεύω να τον είναι αντιληπτό παγκοσμίως αυτό, έτσι. Δεν εμπιστεύεται πλέον, οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται αυτούς που επιλέγουν στις εκλογές. Είναι ένα αντιφατικό πράγμα. Πρέπει να πάω να ψηφίσω, μα όλοι μου βγαίνουν σκάρτη. Δεν πάω να ψηφίσω, βγαίνουν πάλι με τον υπάρχον αριθμό ψηφοφόρων. Πώς βλέπετε, από εκεί θα έχουμε αυτές τις εκλογές? Τεράστια, κύριε μου, τεράστια. Το βλέπετε αυτό δηλαδή? Εγώ σας λέω, να μην πω κανένα τρελό νούμερο, κρατήστε το. Αν θα πάνε 3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Άρα δεν ενδιαφέρονται δηλαδή για τις ευρωεκλογές? Να σας πω ένα απλό. Ναι. Μπορεί να το αντιμετωπίσατε και εσείς στον τόπο σας. Στις δημοτικές, στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαμε 70% αποχή που πήγαινες για τον νομάρχη σου, για τον δήμαρχό σου, για τον περιφερειάρχη σου. Σωστά? Μέσα στο καλοκαίρι ποιος θα πάει 9 Ιουνίου να ψηφίσει για κάτι που δεν τον ενδιαφέρει, συν την απογοήτευση όσων πήγαν, όσων προσήλθαν στις εθνικές εκλογές που λέμε. Δεν υπάρχουν εθνικές εκλογές, γενικές εκλογές είναι. Τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, στις εθνικές εκλογές, στις βουλευτικές, όσοι ψήφισαν πατριωτικά κόμματα, ας το πούμε, όλοι απογοητεύτηκαν. Από αυτούς εμείς
θα πάρουμε ένα μεγάλο μέρος. Mm. Εμείς δεν παρακαλάμε να μας ψηφίσει κανένας. Μάλιστα. Όποιος με έχει ακούσει, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει αντίπαλος, σας μιλάω ειλικρινά. Αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου 5 η ώρα στην ΕΡΤ και στην διακαναλική την 5η 23 του μηνός, δεν θα έχουν τι να πούνε οι επόμενοι, ακόμα και τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Όποιος είναι νοήμων πολίτης, όχι απλώς ακομμάτιστος, όλοι περάσαμε από κάποια κόμματα, αυτό δεν το συζητάω. Mm. Ούτε τους ανθρώπους που ψηφίζουν κομμουνιστικά κόμματα μπορούμε να κατηγορήσουμε. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από τον κομμουνισμό. Υπάρχουν εδώ οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας, όλοι αυτοί, χριστιανοί ορθόδοξοι που λέμε, και ψηφίζουν κουκουέ. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Όταν ο κομμουνισμός είναι διεθνισμός, είναι αθεϊσμός, πώς μπορεί να είναι χριστιανός ορθόδοξος άλλος. Δεν το λέω θρησκευτικά, έτσι. Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω. Αυτά σε γενικές γραμμές, και έχουμε πάρα πολλά, ας πούμε, όπως οι ένοπλες δυνάμεις, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η ιδιοκτησία του Ρότσιλ. Απλώς χρησιμοποιήθηκαν οι ήρωες το 1821 και αντικαταστήσαμε τον Σουλτάνο με αυτή τη συμμορία του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλ. Να πάμε λίγο στην καθημερινότητα, να αλλάξουμε λίγο το θέλετε, η ακρίβεια, η καθημερινή που πλήττει τον κόσμο. Θέλω επίσης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το έγκλημα των Ντεμπών και ένα άλλο σχόλιο σας για το γάμο των ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Λοιπόν, πάμε. Για την ακρίβεια, ναι. Δεν υπάρχει οικονομικό θέμα, δεν υπήρξε οικονομικό θέμα ποτέ. Όλα αυτά είναι στημένα από αυτήν τη συμμορία του τραπεζικού καρτέλ Ρότσιλ. Όλες οι κυβερνήσεις, να μην νομίζει ο ακροατής σας ότι εγώ εστιάζω, εγώ δεν θα αναφερθώ καθόλου ούτε στα ονόματα που κυβερνούν, τίποτα, δεν υπάρχουν. Οι θεσμοί της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, γενικά του Κοινοβουλίου, απλώς υπάρχουν για να νομιμοποιούμε τα εγκλήματα αυτών του τραπεζικού καρτέλ που λέμε. Δεν μπορεί, κύριε μου, να είναι οι παγκόσμιοι οργανισμοί υπεράνω των εκλεγμένων κυβερνήσεων και υπεράνω των νόμων κάθε κράτους. Άρα η ακρίβεια είναι στημένη. Έχω κάνει μια έρευνα πολύ καλή, να μην περί αυτολογώ. Εδώ και 20 χρόνια έχω ανακαλύψει μέσω αυτών των δασκάλων, ας που λέω, ότι όλα τα εγκλήματα, ας πούμε, είτε απόσυρσης χρημάτων, είτε εξαφάνισης των τροφίμων, βασικά των σιτηρών, έτσι. Μάλιστα. Είναι δύο αιώνες που είναι η ίδια συμμορία, που δημιουργεί τις ελλείψεις και κάνει την ακρίβεια. Το χρηματιστήριο είναι ένα άχρηστο πράγμα. Αυτό σε γενικές γραμμές, ότι δεν είναι θέμα μόνο μιας κυβέρνησης ενός κράτους, μιας και μιλάμε για τις ευρωεκλογές που συμπεριλαμβάνουμε και την πατρίδα μας. Mm-hmm. Το έγκλημα των Ντεμπών από την πρώτη στιγμή έχω αντιληφθεί ότι είναι ένα έγκλημα. Mm-hmm. Λυπάμαι πάρα πολύ που γνωρίστηκα με την κυρία αυτή, πώς τη λένε, τη Μαρία Καρισιανού. Μάλιστα. Και μόλις την είπα να προσέξει λίγο τα λευκά βαγόνια που γράφουν ζυμ επάνω, κοκάλωσε, πάγωσε, μίλησε με τη δικηγόρο της, φαίνεται, και με έκοψε την καλημέρα. Oh. Θα αποδεχθεί όμως ότι αυτές οι αμαξοστοιχίες που έρχονται από το εξωτερικό είναι όλες αφορολόγητες, είναι όλες... οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει στην Ελλάδα από αυτές τις μεγάλες εταιρείες είναι όλα αφορολόγητα. Χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια μας, τα λιμάνια μας, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τους οδικούς άξονες, όλα αυτά που στήθηκαν ως κρατική υποδομή, ας πούμε από τον Χαρίλα Οτρικούπη, με αιματηρά δάνεια από την συμμορία Ρότσιλντ,
που μας τα έχουν καταστρέψει με στημένους παγκόσμιους πολέμους και εμφυλίους και διάφορους άλλους πολέμους, και πάλι παίρνουμε δάνεια και πάλι παίρνουμε δάνεια, και μόλις τελειώσαν όλες οι υποδομές, είτε το δικό δίκτυο, μας πήραν τις εθνικές οδούς, μας πήραν τα τρένα, μας πήραν τα λιμάνια, μας πήραν τα αεροδρόμια και δεν μιλάει κανένας. Είμα. Όλα αυτά, ο ΤΕ, ΔΕΗ, τα δίκτυα, mm-hmm. ξεκινήσαμε με τον τηλέγραφο, ξεκίνησε η ΔΕΗ τότε με το ρεύμα. Μόλις τα πήραν όλα, τώρα έχουμε εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ναι ρε παιδιά, το δίκτυο του ΟΤΕ όμως πληρώθηκε με αίμα ελληνικό. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα σχόλιο τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών το τελευταίο σχόλιο. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο. Εμείς το απορρίπτουμε 100%. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ποτέ δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι πρόβλημα μέσα στην κοινωνία μας. Ποτέ δεν υπήρχε. Οπότε... με ένα σχέδιο της σχολής της Φρακφούρτης από το 1930 που είπαν συμπτωματικά Εβραίοι ομοφυλόφιλοι, το έστησαν και αυτό στη Φρακφούρτη, είπαν θα κάνουν την Δύση να σαπίσει, να βρωμάει δηλαδή, να σαπίσει τελείως. Θα το αναδείξουμε και αυτό το θέμα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν ομοφυλόφιλο, ποτέ δεν είχαμε. Αλλά τα έσχια αυτά τα προκλητικά, να περπατούν οι οικογένειες στον δρόμο και να βλέπουν αυτά τα έσχη, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Τα καταδικάζεται. Ναι. Βέβαια, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε να μην ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που λίγο πολύ όλοι έχουμε φίλους, συγγενείς, συνεργάτες. Ναι. Πότε υπήρχε πρόβλημα, ρε παιδιά. Ναι. Το ανέδειξαν για να προκαλέσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Όπως, να το ξεκαθαρίσω, μερικοί μιλάνε για αντισημιτισμό κτλ. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αντισημιτισμός πριν, προ και μετά Χριστόν. Mm-hmm. Ούτε ένας αντισημίτης δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε ας κόψουν λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την προπαγάνδα αυτή. Εγώ είμαι σφόδρα αντισιωνιστής και αντικομμουνιστής. Απλά τα πράγματα. Τα λέτε ξεκάθαρα όπως τα πιστεύω. Όχι, δεν έχω με κανέναν άνθρωπο και με κανέναν, αν είναι μασόνος, αν είναι κομμουνιστής, αν είναι Εβραίος, δεν με ενδιαφέρει. Την πατρίδα μου όμως, όπως εμείς σεβόμαστε, οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ φασίστες, κυρία μου. Εμείς οι Έλληνες σεβόμαστε όλες τις θρησκείες, όλες τις φυλές, όλα τα χρώματα, μη με βιάζεις μέσα στην πατρίδα μου. Mm-hmm. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, κύριε Τσιάρτα, ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι καλό αγώνα έως τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ και θα με θυμηθείτε ότι εμείς γράφουμε ιστορία. Να είστε καλά πάντα. Τους χαιρετισμούς σε όλο το κοινό σας και χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.